Το πράσινο φω για εμβολιασμό ακόμη και παιδιών 12 έω 15 ετών έδωσε η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγεία με φόντο την ειδική μετάλλαξη και την ελάχιστη εθνικότητα που παρουσιάζει, ενώ παράλληλα εξαπέλυσαν σκληρή επίθεση κατά των γιατρών που εκφράζουν ανοιχτά τον σκεπτικισμό για του εμβολιασμού δίχω όριο και λογική. Όπω είπε ο Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία Μάριο Θεμιστοκλέου και αναφερόμενος στου υγειονομικού που συμμετέχουν στο κίνημα, του χαρακτήρισε τσαρλατάνου και τόνισε ότι υπάρχουν αρμόδιοι φορεί και επιτροπέ που εκτιμούν και αξιολογούν τα φάρμακα και τα εμβόλια και βάσει αυτών των εκτιμήσεων βαδίζει η επιστημονική κοινότητα. Όπω ανακοίνωσε η πρόεδρο τη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών γνωμοδοτεί θετικά για τον εμβολιασμό όλων των παιδιών 12 έω 15 ετών με στόχο την προστασία τη υγεία των ίδιων των παιδιών. Η σχετική πλατφόρμα όπως ανακοινώθηκε για τα ραντεβού αναμένεται να ανοίξει την προσεχή Παρασκευή 30 Ιουλίου.